Βέβαια. Έχεις ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για την Έλενα Παπαρίζου, να μας τα πεις όλα. Έχω, ελάτε λοιπόν, παιδιά, όλοι οι Eurofans εδώ να συζητήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αρχικά να σας πω ότι είναι κομβικό το φετινή Eurovision. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη ελληνική συμμετοχή. Είχε πάει τότε η Μαρινέλα, θυμάστε, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Δεν είχαμε γεννηθεί, ηλικία μου. 74. Τι γίνεται όμως τώρα, η Έλενα Παπαρίζου θα είναι αυτή που θα ανακοινώσει το 12η της Ελληνικής Επιτροπής για τη φετινή Eurovision. Wow. Κανένα ερωτηματικό, κανένα ίσως, είναι επίσημο, τολμώ να πω. Δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη η ΕΡΤ. Περιμένουμε την επιβεβαίωση. Το ξέρουμε εμείς, αλλά θέλουμε και τη σφραγίδα. Όπως τώρα δίκιο. Πριν με τη Ελένη, τη σφραγίδα. Έχεις δίκιο. Με την σφραγίδα του breakfast όμως λέμε ότι η μοναδική καλλιτέχνη που έχει φέρει την νίκη στην Ελλάδα μας στην Eurovision θα είναι εκείνη που θα βγει και θα πει το 12η της Ελληνικής Επιτροπής. Ελπίζω και εύχομαι να πει Cyprus 12 points και να γίνει. Θα την απολαύσουμε λοιπόν στο μεγάλο τελικό της Eurovision και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήθελε πάρα πολύ η ΕΡΤ, αυτό μαθαίνω, να έχει κομβικό σημείο, κομβικό ρόλο, συγγνώμη, η Έλενα Παπαρίζου φέτος, ακριβώς γιατί συμπληρώνονται και τα 50 χρόνια από την πρώτη μας ελληνική συμμετοχή. Είναι και η πρώτη και μοναδική νικήτρια. Και μοναδική νικήτρια. Αν έλειπε δηλαδή η Παπαρίζου από φέτος, από τη φετινή Eurovision, πιστεύω ότι θα ήταν έτσι ένα μικρό. Και πολύ ωραίο τρόπο να γεφυρωθεί λίγο αυτό το χάσμα που δημιουργήθηκε με τη βαθμολογία, που δεν θέλουμε να ξανασυμβεί. Οπότε ένα πολύ ωραίο τρόπο και επικοινωνιακά μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα αυτό. Τόσο είναι. Λοιπόν, και νομίζω ότι έχεις και άλλο αποκλειστικό που αυτό, εντάξει, αυτό και αν δεν το ξέρει κανείς. Αυτό δεν το ξέρει κανείς, είναι αποκλειστικό, είναι και θα είναι το My Number One μας η Έλενα Παπαρίζου. Μαθαίνω λοιπόν ότι θα τη δούμε δύο φορές στη Eurovision, και στον μεγάλο τελικό που θα δώσει το 12η, αλλά και στον δεύτερο ημιτελικό. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, σε μια εμφάνιση έκπληξη. Αυτό μπορώ να μάθω και αυτό καταλαβαίνω. Στο δεύτερο ημιτελικό θα εμφανιστούν κάποιοι από τους νικητές της Eurovision. Δηλαδή θα είναι ένας ημιτελικός μόνο για παλιούς νικητές. Σε αυτόν λοιπόν τον δεύτερο ημιτελικό η Έλενα Παπαρίζου, το πιο όμορφο και μπριόζικο κορίτσι της Eurovision, θα κάνει μια εμφάνιση έκπληξη, κάτι το οποίο δεν το ξέρει κανένας και η ίδια η EBU δεν σκοπεύει να το πουσάρει, γιατί ακριβώς θα το κρατήσει λίγο κρυφό από το κοινό της Eurovision. Εντάξει, θα το ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, το μάθατε από εμάς τώρα. Οι υπόλοιποι θα έχουν ιδέα όμως. Και γενικότερα όμως αυτό θα εκτοξεύσει και την τηλεθέαση και τα στοιχήματα όσον αφορά τους ημιτελικούς. Γιατί θα μπουν και κι άλλος κόσμος να δει και να παρακολουθήσει. Παιδιά, τώρα μιλάμε για δύο superstars της Ελλάδας που θα είναι στη Eurovision. Έτσι θα τα απολαύσουμε. Ανυπομονώ να δω τι θα κάνει όντως. Θα είναι μια εμφάνιση έκπληξη. Και στη δεύτερο ημιτελικό, εντάξει, μην ξεχνάμε, έτσι, Μαρίνα Σάτ.